Αύριο, 8 Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας. Οι γυναικείοι σύλλογοι και οι ομάδες της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας απευθύνουμε θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό σε όλες τις εργαζόμενες και τις άνεργες γυναίκες, στις αυτοαπασχολούμενες της πόλης και της υπαίθρου, στις νέες μητέρες, στις φοιτήτριες, στις συνταξιούχους, στις μετανάστριες και πρόσφυγες. Ιδιαίτερα αυτές τις ώρες το μυαλό μας βρίσκεται στις χιλιάδες ξεριζωμένες οικογένειες που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σύνορα στον Εύρο και στα νησιά του Αιγαίου. Από τη σημερινή μας συγκέντρωση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας έμπρακτα στις γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες που μαζί με τα παιδιά τους εγκλωβίζονται στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και στα παζάρια της τουρκικής κυβέρνησης μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Αυτοί που διαμελίζουν χώρες, που ξεριζώνουν λαούς, τώρα λυπούνται, λέει, για τους πρόσφυγες. Έχουν συμβάλει απόλυτα στην αποσταθεροποίηση της περιοχής και έχουν ενισχύσει την τουρκική επιθετικότητα. Θεωρούν, λέει, δίκαιη την εισβολή της Τουρκίας στο Ιντλίμπ και δίνουν άλοθη στον Ερντογάν να χρησιμοποιεί τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για τις επιδιώξεις της τουρκικής άρχουσας τάξης. Και φυσικά, αυτοί οι επικίνδυνοι ιμπεριαλιστικοί σχηματισμοί έχουν και τη στήριξη των ελληνικών κυβερνήσεων που εμπλέκουν παραπέρα τη χώρα μας και τη μετατρέπουν σε μαγνήτη επιθέσεων, σε ορμητήριο για το μακέλεμα και άλλων λαών. Πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση συμφώνησε να στείλει Patriot στη Σαουδική Αραβία, στρατιωτικό προσωπικό στη Λιβύη και μια φρεγάτα στα στενά του Ορμούς. Την ίδια ώρα που στα νοσοκομεία μας δεν έχουν αντισηπτικά και μάσκες για να αντιμετωπίσουν τον κορονοϊό. Ξέρουμε πως καμιά μάνα δεν φορτώνεται στην πλάτη τα παιδιά της, περπατώντας χιλιάδες χιλιόμετρα, ταξιδεύοντας με σάπιες βάρκες, εκτός αν έχει να γλιτώσει από κάτι φοβερό. Εχθρός του λαού δεν είναι οι ξεριζωμένοι, αλλά αυτοί που ανάβουν τη φωτιά του πολέμου για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Και μάλιστα η κατάσταση κινδυνεύει να περιπλακεί με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ και της Frontex στη φύλαξη των ελληνικών συνόρων. Αυτοί που επιδιώκουν να στρέψουν τον ελληνικό λαό κατά των θυμάτων, των προσφύγων και των μεταναστών, γίνονται τελικά ο καλύτερος σύμμαχος αυτών που δημιουργούν και συντηρούν το πρόβλημα. Η αναγκαία φύλαξη των συνόρων στον Εύρο δεν μπορεί να χρησιμοποιείται για να νομιμοποιούνται ακροδεξιές φωνές. Απευθύνουμε κάλεσμα στις γυναίκες να απομονώσουν τόσο τον εθνικισμό και την καταστολή, όσο και την επικίνδυνη θεωρία των ανοιχτών συνόρων. Να δυναμώσουν τον αγώνα για να απαλλαγούμε από το βραχνά του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κυβερνήσεων, των μονοπωλίων που μας καταδικάζουν σε μια ζωή με ανασφάλεια, με πολέμους, με προσφυγιά, καταπίεση και εκμετάλλευση. Απαιτούμε κατάργηση των κανονισμών του Δουβλίνου και της κοινής δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας που μετατρέπουν την Ελλάδα σε αποθήκη ψυχών. Να κλείσουν τώρα όλα τα hot spot στα νησιά του Αιγαίου και να μην δημιουργηθούν νέα, ούτε κλειστά ούτε ανοιχτά. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο ΙΕ να οργανώσουν διαδικασίες υποβολής αιτήσεων ασύλου μέσα στην Τουρκία και στα σύνορα με την Ελλάδα και στα σύνορα με τη Συρία και απευθείας να μεταβούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους. Να σταματήσει τώρα κάθε συμμετοχή στήριξης και εμπλοκής της Ελλάδας στις ενέργειες και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή της Μέσης Ανατολής,
που στηρίζουν την εισβολή της Τουρκίας στη Συρία, τις επεμβάσεις στη Λιβύη, διαιωνίζοντας τον πόλεμο και τις καταστροφές. Άμεσα να απεγκλωβιστούν οι πρόσφυγες και οι μετανάστες από τα νησιά και με γρήγορες διαδικασίες να πάνε στις χώρες προορισμού τους. Η πολιτική που χτυπάει τον πρόσφυγα και τον μετανάστη, που έχει καταντήσει τη χώρα να το οικορμητήριο, είναι η ίδια που στερεί από τις γυναίκες τα σύγχρονα δικαιώματά τους. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, σήμερα 110 χρόνια από την καθιέρωση της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας στο Συνέδριο Σοσιαλιστικών Γυναικών, τιμάμε τους αγώνες των εργατριών των προηγούμενων αιώνων. Αυτοί οι αγώνες εξακολουθούν και σήμερα να φωτίζουν το δρόμο μας για μια ζωή με ισοτιμία, δικαιώματα στην εργασία, στη μόρφωση, στην προστασία της μητρότητας. Ας σκεφτούμε τον 21ο αιώνα, η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος μπορεί να εξασφαλίσει σταθερή δουλειά σε όλες και όλους με σταθερό ωράριο και λιγότερες ώρες δουλειάς, αλλά και αυξήσεις στους μισθούς. Η αυτοματοποίηση μπορεί να αξιοποιηθεί για την απαλλαγή της γυναίκας και όλων των εργαζομένων από βαριές, μονότονες και ανθυγιεινές εργασίες. Όμως σήμερα οι εργάτριες στα εργοστάσια των τροφίμων δουλεύουν όρθιες για πάνω από 8 ώρες, σε συνθήκες ακραίου ψύχους ή ζέστης, μωρομάνες που κάνουν βραδινές βάρδιες, γυναίκες στο εμπόριο που ξεφορτώνουν ολόκληρα φορτηγά μόνες τους. Με βάση τις τεράστιες δυνατότητες της εποχής μας, ας προβληματιστούμε. Γιατί μια θέση εργασίας μοιράζεται σε 2 και 3 ανθρώπους με προγράμματα, αντί να έχουν όλοι και όλες μια σταθερή εργασία με αντικείμενο και βάση των σπουδών τους? Γιατί υπάρχουν εργατικά ατυχήματα εργαζομένων γυναικών και ανδρών στους δήμους, στα εργοστάσια, στα ξενοδοχεία και αλλού, στους χώρους εργασίας, μέτρα προστασίας του γυναικείου οργανισμού? Γιατί να τρέχουμε σαν το Βέγγο για να προλάβουμε τις επαγγελματικές και οικογενειακές υποχρεώσεις, αντί να έχουμε περισσότερο ελεύθερο χρόνο που θα τον αξιοποιούμε δημιουργικά? Γιατί αυτοί που κάνουν κουμάντο στην οικονομία, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες, οι εφοπλιστές, οι μεγαλοξενοδόχοι, οι μεγαλέμποροι, οι κυβερνήσεις και οι διεθνείς οργανισμοί όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που τους υπηρετούν, αξιοποιούν τα επιστημονικά, τεχνολογικά επιτεύγματα για την εντατικοποίηση της δουλειάς, για να αυξάνουν όλο και περισσότερο τα κέρδη τους, όλο και περισσότερο την εκμετάλλευση των εργαζομένων γυναικών. Οι ανάγκες των εργαζομένων γυναικών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση σκοντάφτουν στην πολιτική που ακολουθούν πιστά όλες οι κυβερνήσεις, όπως και η ελληνική, ανεξάρτητα αν έχουν νεοφιλελεύθερο ή δίθεν αριστερό ή δεξιό πρόσημο. Όλοι αυτοί, με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα της Γυναίκας, χύνουν υποκριτικά δάκρυα για την ισότητα των δύο φύλων. Και ρωτάμε, θα επιβάλλουν με νόμο τη μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους άντρες και για όλες τις γυναίκες? Θα καταργήσουν κάθε μορφή ελαστικής εργασιακής σχέσης? Θα κατοχυρώσουν την κυριακάτικη αργία? Θα καταργήσουν την νυχτερινή εργασία? Θα μειώσουν τα όρια ηλικίας στα 55 για τις γυναίκες και στα 60 για τους άντρες? Θα αναγνωρίσουν τον κοινωνικό ρόλο της μητρότητας με ουσιαστικά μέτρα στήριξης από το κράτος για την εργαζόμενη μητέρα? Όχι, είναι η απάντηση. Γιατί η περιβόητη ισότητα, η ευελιξία, η κινητικότητα, οι ίσες τάχα ευκαιρίες γυναικών και ανδρών είναι οι αντιδραστικοί κανόνες στη ζωή που μας επιβάλλουν τα μονοπόλια και οι κυβερνήσεις τους για να ενισχύσουν την ισότητα και την εκμετάλλευση και την εργασιακή ζούγκλα. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
Καλεί τις γυναίκες του καθημερινού μόχθου να μη συμφιλειωθούν με μια ζωή γεμάτη υποχρεώσεις, με ίσες τάχα ευκαιρίες, αντί για τα σύγχρονα κοινωνικά δικαιώματα για όλους και για όλες. Να απορρίψουμε το μονόδρομο μιας ζωής με ευκαιριακά επιδόματα και κουπόνια, με την αγωνιστική μας στάση και τη διεκδίκηση για τις σύγχρονες ανάγκες μας. Έτσι πρέπει να τιμάμε σήμερα το αγωνιστικό μήνυμα της 8ης του Μάρτη. Η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας καλεί κάθε γυναίκα να μην ανεχθεί, να λερώνεται το σύγχρονο μήνυμα της 8ης του Μάρτη από όσους και όσες έχουν βάλει την υπογραφή τους στο αντιλαϊκό, αντιεργατικό οπλοστάσιο. Να μην επιτρέψουμε η Παγκόσμια ημέρα της γυναίκας να γίνει πλυντήριο της αντιλαϊκής πολιτικής της σημερινής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, όπως και των προηγούμενων, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, του ΚΙΝΑΛ, που την τίνουν με το δίθε προοδευτικό μανδύα της ισότητας των φύλων. Δεν τους έπιασε ο πόνος για να ανακουφιστεί η γυναίκα της λαϊκής οικογένειας. Δεν έχουν πρόθεση να μας απαλλάξουν από το βάρος της φροντίδας των παιδιών, των ηλικιωμένων, το αναμαία του νοικοκυριού που πέφτει στις πλάτες μας. Παραμένει ουσιαστικά ατομική μας υπόθεση ότι θα έπρεπε να είναι κοινωνική υποχρέωση και ευθύνη, αφού η κρατική προστασία είναι πολύ πίσω από τις ανάγκες και αποτελεί ένα ελάχιστο δείχτη για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Εξακολουθούν να λογαριάζουν τις ανάγκες προστασίας της μητρότητας, της οικογένειας, με τη λογική του κόστους για τους επιχειρηματικούς ομίλους. Βέβαια, έχουν και στηρίγματα που θα πέσουν στις γυναίκες να παραιτηθούν από τον αγώνα για τα σύγχρονα δικαιώματα. Πρόκειται για τις δίθεν σύγχρονες φεμινίστριες. Μέσα από την περιβόητη φεμινιστική απεργία καλούν τις γυναίκες, εργαζόμενες και άνεργες, να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τις γυναίκες που εκπροσωπούν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών μας. Τι σχέση έχουν οι εργαζόμενες και οι άνεργες κάθε ηλικίας που τσακίζονται τα δικαιώματά τους στην εργασία, τη μητρότητα και τον ελεύθερο χρόνο, με τις γυναίκες που είναι μέτοχοι εταιριών, με τις γυναίκες που είναι σύζυγοι ή κόρες μεγαλομετόχων? Τι σχέση έχει η γυναίκα πρόσφυγας και η βουλευτής που ψήφισε την παραπέρα εμπλοκή της χώρας μας στους αμερικανονατοϊκούς σχεδιασμούς που σπέρνουν τον πόλεμο και την προσφυγιά? Ποια είναι όμως η αιτία, σύμφωνα με τις φεμινίστριες, για τη διάκριση σε βάρος των γυναικών? Οι νεοφιλελεύθερες, λένε, πολιτικές, το ανδρικό φύλο επίσης, που κυριαρχεί στην εξουσία, στην οικογένεια και σε κάθε πλευρά της κοινωνικής ζωής. Βγάζουν λάδι δηλαδή τη σύγχρονη εκμεταλλευτική κοινωνία, τους επιχειρηματικούς ομίλους, τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων διαχρονικά, που εκπροσωπούνται τόσο από τους άντρες όσο και από γυναίκες. Με την περιβόητη απεργία στο σπίτι, οι δυνάμεις αυτές λένε ότι πρέπει να βγει από την αφάνεια η απλήρωτη δουλειά των γυναικών για τη φροντίδα των παιδιών, των ηλικιωμένων, των αμαία, του σπιτιού. Τι προτείνουν? Όχι να απαλλαγεί η εργαζόμενη και η άνεργη γυναίκα από την σχεδόν ατομική αποκλειστική ευθύνη με διεκδίκηση δημόσιων και δωρεών υπηρεσιών, στήριξης και φροντίδας της οικογένειας, αλλά να μεταφερθεί το βάρος αυτών όλων και στον άντρα της εργατικής τάξης. Η αλήθεια είναι ότι οι φεμινιστικές οργανώσεις καλούν τις γυναίκες να συμβιβαστούν με την εκμετάλλευση στον χώρο δουλειάς και την φροντίδα του σπιτιού ως αποκλειστικά οικογενειακή ευθύνη. Οι προτάσεις τους είναι συντήρηση της σημερινής βαρβαρότητας που βιώνουν γυναίκες και άντρες και όχι η ανατροπή της. Η επιδείνωση της θέσης των γυναικών δεν συνδέεται μόνο με την ένταση της αντεργατικής αντιλαϊκής επίθεσης. Σχετίζεται και με την κατάσταση του κινήματος
που βρίσκεται και σήμερα πίσω από τις ανάγκες. Αυτή την κατάσταση έχουμε τη δύναμη να την ανατρέψουμε με τη συμμετοχή των γυναικών στο εργατικό λαϊκό κίνημα, απορρίπτοντας τις ειρήνες της απογοήτευσης, της ιτοπάθειας, του συμβιβασμού με τη μίζερη ζωή. Όπλο και διέξοδος για όλους και όλες εμάς είναι η κοινή συλλογική δράση και πάλι με τα εργατικά σωματεία, με τις ομοσπονδίες και τα εργατικά κέντρα, με τις ενώσεις αυταπασχολουμένων, των φοιτητικών συλλόγων, των εκατοντάδων γυναικείων συλλόγων και ομάδων σε όλη τη χώρα και η διεκδίκηση για όλα όσα μας ανήκουν και μας θα στερούν κυβερνήσεις και συμμαχίες κρατών όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση που υπηρετούν το καπιταλιστικό κέρδος. Ενώνουμε τις φωνές μας και συντονίζουμε τη δράση μας για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα στην κοινωνική ζωή και δράση. Για μια ζωή χωρίς ανοχρονιστικές προκαταλήψεις για το ρόλο της γυναίκας, για την ισοτιμία των δύο φύλων. Μόνο μια κοινωνία όπου η εργασία θα έχει κοινωνικό χαρακτήρα και δεν θα έχει σκοπό το κέρδος, η μητρότητα και η οικογένεια θα θεωρούνται κοινωνικό δικαίωμα και υποχρέωση και θα προστατεύονται πλήρως από το κράτος, η γυναίκα θα έχει τον ελεύθερο χρόνο που δικαιούται και θα μπορεί να τον αξιοποιεί όπως θέλει, χωρίς να πληρώνει παντού, τότε και μόνο τότε θα κατακτήσουμε την πραγματική συμφιλίωση όλων των πλευρών της κοινωνικής ζωής της γυναίκας και του άντρα. Από μας, από τις γυναίκες και τους άντρες εργαζόμενους, εξαρτάται πόσο θα δυναμώσουν οι αγώνες που βάζουν μπροστά τις σύγχρονες ανάγκες μας και όχι τα κέρδη των λίγων. Σε αυτό το δρόμο συνεχίζουμε ανυποχώρητα. Έχουμε οδηγό μας το ελπιδοφόρο μήνυμα των μεγάλων γυναικείων εργατικών αγώνων. Ζήτω η 8η Μάρτη, Παγκόσμια ημέρα της εργαζόμενης γυναίκας.